Μάτς θρίλερ με αρνητική έκβαση για εσάς στο τέλος. Ναι, εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές παίζουν και εξωτερικοί παράγοντες. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ομάδα. Αυτό που μπορώ εγώ, επειδή δεν θέλω να ψάχνω δικαιολογίες, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Γροδότου, γιατί ήταν μαχητικά σε όλο το παιχνίδι. Σε κάποιες φάσεις βέβαια το παιχνίδι έγινε αντιαθλητικό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιους τραυματισμούς, ούτε από εμάς, ούτε από την ομάδα του Γροδότου. Θεωρώ ότι το ιδιωτικό τρίο σήμερα δεν τα πήγε καλά. Οι αποφάσεις ήταν σίγουρα επηρεάσαν το παιχνίδι ολοκληρωτικά, αλλά επηρεάσαν και την ψυχολογία όλων των παιδιών, γιατί οδηγήθηκαν τα παιδιά σε αντιαθλητικές αντιδράσεις και συμπεριφορές μες στο γήπεδο, που ήταν ένα παιχνίδι όντως που ξέραμε ότι θα έχει την ένταση και την πίεση, αλλά αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε. Είναι παιδιά τα οποία είναι φίλοι, παίζουν 90 λεπτά, 120 σήμερα και την άλλη μέρα είναι πάλι στο ίδιο θρανείο και κάθονται μαζί. Ξαναλέω, δεν θέλω να στήκομαι σε τέτοια, εντάξει, δεν έχουν κανένα δολοδιαιτητέ, συμφωνώ. Απλώς ήταν μια κακή μέρα που είχαν τα παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, προχωράμε. Έτσι, σε εμάς ο στόχος του κυπέλλου δεν ήταν αυτός ο καθεαυτός. Εμείς θέλουμε να δούμε, μπορούμε να καταφέρουμε να μείνουμε σε αυτή την κατηγορία της Α2 με ένα κοντό ρόστερ που έχουμε και με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που τα παιδιά κάνουν καθημερινά μέσα στις προπονήσεις. Θεωρώ ότι αδικηθήκαμε πάρα πάρα πολύ σήμερα όμως. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το ελέγχαμε στο ρυθμό. Σε ένα πολύ κακό γήπεδο, όχι ο Τάπητας και αυτά, αλλά η διαστάση του γήπεδου αυτού δεν είναι για 11-11 και το ξέρουμε όλοι στο Ηράκλειο ότι σε αυτό το γήπεδο θα πρέπει να γίνονται παιχνίδια μόνο μικρών ηλικιών. Ξαναλέω συγχαρητήρια στα παιδιά και στα δικά μου και στο Ηροδότου και εύχομαι να είναι υγιείς μέχρι το τέλος της χρονιάς.